Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην εκπομπή. Στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Τσιτσελίκη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Κύριε Τσιτσελίκη, θέλω πρωτού κλείσουμε να κάνετε μια τοποθέτηση, σύντομη βεβαίως, θέμα της ΕΠΑΘ, της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης των μειονοτικών δασκάλων. Ένα κύριο ζήτημα. Λοιπόν, πριν σας καλυφθήσω, λοιπόν, ήθελα απλώς να. Γενικότερη κρίση μου είναι ότι το θέμα της μειονοτικού της Θράκης εδώ και 80 τόσα χρόνια βασίζεται πάνω σε μια ειδική εξαίρεση. Πάντα μιλάμε ότι εκεί πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν ειδικές πολιτικές. Mm-hmm. Νομίζω ότι η λύση είναι ακριβώς αντίστροφη. Δηλαδή ότι θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα, εκπαίδευση, μουφτιακό, ημάμιδες, βακούξα κλπ. Mm-hmm. Να πάψουν να αποτελούν μια ειδική εξαίρεση και να επιτέλους να εφαρμοστούν αυτά που εφαρμόζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Και νομίζω σιγά σιγά αυτό θα αφαιρέσει αυτό το ειδικό ζήτημα και για την εμπλοκή της Τουρκίας μέσα των παρεμβάσεων που ασκεί εκεί, αλλά και για όλα τα προβλήματα που βιώνει ο κόσμος. Και νομίζω σταδιακά θα πρέπει να είναι σαν πηξίδα μας αυτός ο δρόμος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή. Καλό σας βράδυ. Κύριε Αχμέτ, ο λόγος εσάς, βεβαίως το ζήτημα. Ολοκληρώνοντας, κύριε Μούτσο, τα πλεονεκτήματα που έχει εξασφαλίσει η τουρκική πλευρά έναντι της ελληνικής είναι ότι οι κύριοι καθηγητές μίλησαν για εκλογή ημάμιδων και μουφτίδων. Αυτή τη στιγμή, άμα γίνει αυτό εδώ το πράγμα, θα δημιουργηθεί ένα χάος. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί στην τελευταία απογραφή, στην απογραφή του 2011, θα μιλήσω ειδικά για τη δική μου κοινότητα, για την κοινότητα Θερμών Νομοξάτης, από όπου και κατάγουμε, απογράφηκαν 812 κάτοικοι που διαμένουν μόνο. Ψήφισαν όμως το Μάιο του 2012 1247. Από πού προήρθαν αυτοί όλοι οι ψηφοφόροι? Ήρθαν όλοι αυτή τη στιγμή που διαμένουν στη Τουρκία, κατευθυνόμενοι, τηλεκατευθυνόμενοι, έρχονται εδώ στη Θράκη, ψηφίζουν, αλλοιώνουν τη βούληση εδώ της τοπικής κοινωνίας, χριστιανών και μουσουλμάνων, εκλέγουν δημάρχους, βουλευτάς και νομαρχιακούς συμβούλους καθαρά το προξενείο. Εάν χτυπήσετε οποιαδήποτε στιγμή στο ίντερνετ μουφτία Ξάντης, θα δείτε οι βουλευτές, οι δήμαρχοι συνέχεια στον άγωνα του Τζαμιού μαζί από κοινού να γιορτάζουν και να μην συμμετέχει ούτε ένας Έλληνας βουλευτής ή νομάρχης ή δήμαρχος, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει η κατάσταση. Αυτό το οποίο όμως λέτε, κύριε Αχμέτ, αυτό το οποίο λέτε είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Πρώτα απ' όλα, οι ψηφοφόροι που λέτε ότι προέρχονται από την γείτονα χώρα είναι εγγεγραμμένοι Έλληνες πολίτες? Είναι εγγεγραμμένοι, έχουν ανέκτησαν ξανά την ελληνική ισαγένεια με διάφορους τρόπους, παίρνουν τις συντάξεις ΟΓΑ, ΙΚΑ και τα λοιπά, γιατί είχανε δικαίωμά τους, αλλά η ψηφοφορία όμως που γίνεται, εγώ σαν παράδειγμα το παρουσιάζω, πώς θα λιώνουν τη βούληση. Άλλον θα θέλουμε να εκλέξουμε, άλλος θα μας εκλέξουν. Η ελληνική το πρόβλημα ανάγεται αυτό, εκεί και μόνο. Η ελληνική πολιτεία για το θέμα αυτό τώρα, βέβαια, και το άλλο άκρο, να μην διορίζονται των ημετέρων, ας πούμε, του βουλευτού του ενός γραφείου και οι ημάμιδες κάποιου γραφείου βουλευτού, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός. Πρέπει, ας πούμε, να αφήσω τους μουσουλμάνους εδώ να εκλέξουν τους δικούς τους θρησκευτικούς λειτουργούς και να λειτουργήσουν τα ταμιά μας, να διδαχτούν τα Κοράνια. Ένα λεπτάκι. Θέλω αυτή τη στιγμή, αν έχουμε τη δυνατότητα, να μιλήσουμε με τον κύριο Γούναρη. Σε λίγο. Ωραία. Να κλείσω, αν θέλετε. Να μην σας καταναλώ. Δεν σας αποδεσμεύω. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Από τους κυρίους εδώ πέρα, από τους προσκεκλημένους, θέλετε να θέσετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα? Διότι εδώ ο κύριος Αχμέτ θέτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος με ανθρώπους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ελληνικά μητρώα, με συντάξεις, με αναγνωρισμένη ηθαγένεια, και όμως έρχονται, λέει, κατευθυνόμενοι από την Τουρκία, από την άλλη πλευρά. Κύριε Μούτσο, ο κύριος Αχμέτ έθεσε πολύ σωστά αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε την κατάντια του ελληνικού κράτους.
Τότε νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί κατ' επανάληψη, ναι, ότι όταν γίνονται εκλογές, έρχονται οργανωμένα καραβάνια από Έλληνες υπηκόους, κατοίκους Τουρκίας, ναι, οι οποίοι έρχονται εδώ δασκαλεμένοι μόνο και μόνο για να ψηφίσουν κάποιον ή κάποιους συγκεκριμένους και φεύγουν. Δεν έχουν κανένα απολύτως δεσμό, τουλάχιστον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, με τη γενέτειρά τους, με το χωριό τους, με την κομμαπολή τους, με την πόλη τους. Στο θέμα αυτό, είναι αυτό το ένα. Η ελληνική όμως πολιτεία φέρει τη μεγαλύτερη από όλες τις ευθύνες προφανώς. Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρχε ο παλαιός, το άρθρο 19 του Κώδικου Ελληνικής Σταγενείας, που αποστερούσε της ελληνικής σταγενείας όσους δεν είχαν βιωτικό δεσμό, mm-hmm, με τη μητέρα πατρίδα. Γνωρίζετε ότι αυτό το άρθρο έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς δεν μπορεί Έλλην πολίτης με τα σημερινά δεδομένα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο, να αποστερηθεί της σταγενείας του μόνο και μόνο επειδή ζει στο εξωτερικό για ένα, δύο, τρία ή πέντε χρόνια. Είναι μια νόμιμη αυτό κατάσταση. Είναι μια νόμιμη κατάσταση. Βεβαίως. Η ουσία είναι το τι κάνει η ελληνική πολιτεία πολιτικά, πολιτικά επαναλαμβάνω, για να αποτρέψει τις εξελίξεις αυτές τις οποίες βλέπουμε. Διότι είναι σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να ψηφίσουν γνωρίζοντας ποιος είναι καλύτερα σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής τους, αλλά ότι έτσι τους έχει κατευθύνει η Άγκυρα ή το τουρκικό γενικό προξένιο της Κομωτινής. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο. Και πάλι ο κ. Αχμέτ πολύ σωστά έθεσε το βασικό πρόβλημα του πομακικού. Ναι. Οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, κ. Μούτσο, δια των πράξεων ή παραλήψεών τους, έστειλαν τους πομάκους, παρά τη θέλησή τους, στην αγκαλιά της Άγκυρας. Αγνόησαν, ναι, την πομακική κοινότητα. Πομάκοι νιώθουν Έλληνες, λένε ότι είναι Έλληνες, έχουν την ιδιαιτερότητά τους, την πολιτιστική, έχουν τα χαρακτηριστικά τους, αλλά δεν θέλουν να είναι έρμεα των Τούρκων. Και όμως η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάνει τίποτα για να τους βοηθήσει προς την κατεύθυνση της ευόδωσης των πόθων τους. Το αντίθετο θα έλεγα. Και δεν μιλάω μόνο για τη γνωστή υπόθεση του λεξικού, το οποίο ουδέποτε προχώρησε. Θυμόστε πρωτέρατο σώμα στρατού και ουδέποτε. Εδώ έχω ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Πομάτσκου. Είναι το Α και το Β. Είναι ένα αναγνωστικό. Το δείχνω στην κάμερα, αν μπορεί λίγο να επικεντρώσει η κάμερα. Θέλετε να το δείξω κάποια κάμερα, παιδιά, συγκεκριμένη. Εδώ. Ωραία. Αυτό εδώ είναι το αναγνωστικό, δηλαδή ένα βιβλίο, ας υποθέσουμε, του Δημοτικού, το οποίο για πρώτη φορά εξεδόθη στην Κομωτινή το 1997. Είναι το πρώτο βιβλίο που θα διδασκόταν στα παιδιά των Πομάκων σε ό,τι αφορά την πομακική γλώσσα. Αν το παρατηρήσετε μέσα, το ανοίγω έτσι λίγο για να πάρετε μια εικόνα. Το βιβλίο του συγκεκριμένο δεν διδάχτηκε ποτέ. Το ερώτημα είναι γιατί, κύριε Αχμέτ. Σωστή ερώτηση. Δεν το επέτρεψε η ελληνική πολιτεία, κύριε Μούτσο. Όπως αυτή τη στιγμή η πομακική γλώσσα διδάσκεται για να ικανοποιήσει της Τουρκίας τα αυτά, για διδάσκονται και τα πομάκικα. Η πομακική γλώσσα είναι απαγορευμένη. Είναι υποδιωγμό. Η Τουρκία έχει κινήσει μια πολιτιστική γενοκτονία εδώ των Πομάκων και η Ελλάδα, ναι, σιωπά. Mm-hmm. Μέχρι πότε. Βέβαια, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως και χαίρομαι και λυπεί το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΔΙΜΑΡ και ήταν προοδευτικοί, δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο αυτό, γιατί οι βουλευτές αυτή τη στιγμή, αυτό που κάποτε καρπώνονταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τους ψήφους και δεν κινούνταν, τώρα τους καρπώθηκαν το ΔΙΜΑΡ και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό και δεν μιλάνε. Έχω αυτή την εντύπωση, λοιπόν, ένα λεπτάκι που μας παρακολουθεί. Ένα λεπτάκι. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο, βοηθήστε με λιγάκι παιδιά, τον κύριο Κωνσταντίνο Γούναρη, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης και είναι στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Κύριε Γούναρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την υπομονή που έχετε να παραμένετε και να παρακολουθείτε την εκπομπή. Καλά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας. Ζητώ συγγνώμη βεβαίως και για την επικοινωνία με το Skype, αλλά τεχνικά δυστυχώς δεν μας εξυπηρέτησε. Λοιπόν, ο κύριος Αχμέτ θέτει ένα ζήτημα και αν θέλετε ανοιχτά κατηγορεί τις προοδευτικές, αν θέλετε, εκείνες τάσεις, οι οποίες δεν συνομολόγησαν, δεν ψήφισαν αυτή την τροπολογία για τους ημάμιδες, αλλά βεβαίως έχουν ακουστεί πράγματα και θάματα εδώ πέρα από τον κύριο Αχμέτ σε ό,τι αφορά βεβαίως την δράση στην περιοχή των Πομακών.